2.500 δρομείς, αλλά και απλοί πολίτες που έγιναν δρομείς, συμμετείχαν στο μεγαλύτερο ποτέ αθλητικό γεγονός μαζικής συμμετοχής που έγινε στη Θεσσαλία. Τον πρώτο λαϊκό αγώνα δρόμου της σειράς Run Greece για το 2014 που έγινε στη Λάρισα στις 30 Μαρτίου. Το γεγονός συμπεριλάμβανε αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, με κίνηση και τερματισμό στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, στην καρδιά της πόλης, εκεί όπου κατέληξε και ο παιδικός αγώνας του γεγονότος. Σημαντικότερο όμως ήταν ο ενθουσιασμός των δρομέων, όλων των ηλικιών και των δύο φίλων που τόλμησαν για πρώτη φορά να φορέσουν τα αθλητικά τους παπούτσια και να τρέξουν ή περπατήσουν την πολύ ωραία διαδρομή 5 χιλιόμετρων, την οποία σχεδίασε και επικύρωσε από επίσημο μετρητή διαδρομών η τοπική επιτροπή Στίβου, η ΕΑΣ ΕΓΑΣ Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και σωματεία του Στίβου. Πρώτος αγώνας ημέρας ήταν πρωταθλητές και αθλητές υψηλού επίπεδου του ΣΕΓΑΣ, καθώς και για μοιημένους δρομείς από σωματεία Στίβου, συλλόγος δρομέων, αλλά και πολλούς δρομείς, οι οποίοι συμμετείχαν στην εκκίνηση του αγώνα δρόμου 10 χιλιόμετρων, που έγινε σε δύο γύρους πάνω στην διαδρομή των 5 χιλιόμετρων. Η διαδρομή των 5 χιλιόμετρων είναι επίσημη και ακριβής. Διασχίζει το κέντρο της πόλης, περνάει δίπλα από το αρχαίο θέατρο, τρέχει γύρω από τα τείχη, πάνω από τον ποινιό και κατά μήκος των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αλκαζάρ. Στον αγώνα αυτό γράφτηκαν πάνω από 500 δρομείς από τη Λάρισα και άλλα μέρη της Θεσσαλίας και Ελλάδας. Νικητής στα 10.000 μέτρα αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στη Λάρισα ο Κώστας Αμζόπουλος, 33-48, που είναι η καλύτερη επίδοση των αγώνων μέχρι σήμερα. Δημήτρης Μαλάη ήταν δεύτερος με 34-18.
και τρίτος ο Νίκος Τσικούρας με 34-17. Εδώ πέρα που ξεκίνησαν τα όνειρά μου, οι πρώτες θέσεις, έβγα πάλι πρώτος, στην ίδια πόλη, για δεύτερη φορά ακόμα φορά. Είμαι χαρούμενος. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πέτρο Μαντά, τον έφορο της ομάδας, την προπονήτριά μου, την κυρία Ντίνα Μπορτιβέλη και τους συναθλητές μου που με στηρίζουν και μου δώσαν ακόμα μια ευκαιρία να τρέξω και άλλη μια φορά εδώ σε αυτή την πόλη. Στις γυναίκες όπως και στους άνδρες η Αναστασία Γαρακατσάνη κέρδισε για δεύτερη χρονιά την διοργάνωση της Λάρισας με επίδοση 35-17, κάνοντας την καλύτερη επίδοση του θεσμού. Δεύτερη, Τσέκιν Βουδούρη με 39-51. Και τρίτη, η Χριστίνα Κισονέγη με επίδοση 43-26. Αγώνας στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για τα 10 χιλιόμετρα. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλύτερο χρόνο από πέρσι, να πάμε πολύ καλύτερα όπως κάθε χρόνο. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον προπονητή μου αλλά και τους συναθλητές μου που με βοήθησαν να κάνω ένα καλύτερο χρόνο από την προηγούμενη φορά, τον Μάτζη Κωνσταντίνο και τον Λεωνίδα τον Ιωάννου που κάνουμε μαζί προπόνηση. Η μεγάλη συμμετοχή όμως ήταν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων, στον οποίο γράφτηκαν πάνω από 1.300 δρομείς και περιπατητές. Όπως άλλωστε λέει και ο Σέγας, στόχος είναι να βγει ο κόσμος από το σπίτι του και να μείνει σε κάθε πόλη που περνάει το Run Greece, μια κληρονομιά για τον αθλητισμό της πόλης, τα αθλητικά σωματεία και το κίνημα δρομέων υγείας.
στους άνδρες, νικητής ήταν ο Ιάσονας Ιωαννίδης με επίδοση 15-38. Δεύτερος ο Δημοσθένης Δούικας και τρίτος ο Χρήστος Παλούκης με επίδοση 16-56. Στον αγώνα 5.000 μέτρων γυναικών, η πρώτη θέση πήγε πάλι στην Μαρία Ζωγραφάκη, με επίδοση 18.59. Δεύτερη ήταν η Μαργαρίτα Ντίνα με 19.18. Και τρίτη τερμάτισε η Ευτυχία Φλόρου με 21-14. Είμαστε έτοιμοι! Λάβετε θέσεις! Χρώμα στη διοργάνωση έδωσε ο αγώνας παιδιών, τα οποία κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης και έδωσαν το μήνυμα για την προοπτική της διοργάνωσης. Περίπου 700 παιδιά 9 έως 12 ετών, κάνοντας μία διαδρομή 1000 μέτρων, τερμάτισαν και αυτά εκεί που τερμάτισαν οι μεγάλοι, στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, στην καρδιά της πόλης. Εδώ δεν είχαμε χρονομέτρηση και νικητές ήταν όλοι όσοι συμμετείχαν και τερμάτισαν. Αγώνες πόλης για όλους. Για όλους, ναι. Αυτό είναι το μήνυμα αυτής της διοργάνωσης. Βέβαια, φέτος στις 6 πόλεις θα υπάρχει δυνατότητα να διοργανωθούν από τον ΣΕΓΑΣ και από τις τοπικές αρχές αυτοί τέτοιου είδους διοργανώσεις. Το μήνυμα για τους πολίτες είναι ότι τρέχουν για την υγεία τους, για τη φυσική τους κατάσταση, για τη χαρά της συμμετοχής. Είναι μια διοργάνωση η οποία πέρα από όλα αυτά τα μηνύματα μπορεί να φέρει και κάποια άλλα που τα χρειάζεται η εποχή, τα αθλοτουριστικά μηνύματα. Και έτσι λοιπόν δίνεται η δυνατότητα στις πόλεις και στους πολίτες μέσα από τέτοιου είδους διοργανώσεις να ξεκινούν στους δρόμους, να τρέξουν, να γευτούν τη χαρά της συμμετοχής και του τρεξίματος και να αναδειχθεί και η πόλη, οι ομορφιές της πόλης μέσα από αυτές τις διοργανώσεις. Πρώτος αγώνας για την αυτή χρονιά, από εδώ, από τη Θεσσαλία, από τη Λάρισα, υπερδιπλασιάσαμε. Πάνω από 3.000 αθλητές τρέξαν σήμερα εδώ σε μια γιορτή, πραγματική γιορτή, βλέπετε, με καρόσια, παιδάκια, νέοι, μεγάλοι, όλοι είναι μια γιορτή, μια γροθιά, ενωμένη και με ένα μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε.
η Λάρισα είναι μια πόλη η οποία αγαπάει τον αθλητισμό. Το έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια με μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Όταν μας προέκυψε ο Run Greece πέρυσι, είπαμε ότι είμαστε εδώ. Μας είπαν ότι θέλουν να γίνει θεσμός. Ήμασταν επιφυλακτικοί, αλλά βοηθήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι ο δεύτερος ήρθε πιο γρήγορα από ό,τι τον περιμέναμε. Και μάλιστα, όπως ξέρετε, είναι ο πρώτος που γίνεται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από εδώ. Ήταν αρκετά πετυχημένος. Ο κόσμος αποδέχθηκε αυτόν τον αγώνα. Είχε δει τι είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Είχαμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, όχι μόνο από τη Λάρισα, από όλη την Ελλάδα. Ο ΣΕΓΑΣ σχεδιάζει μακροπρόθεσμα, όπως είναι ο σημερινός θεσμός, και δίνει την ευκαιρία σε όλες τις ηλικίες να αθληθούν, να γνωρίσουν τον αθλητισμό και να έρθουν κοντά στα σωματεία του ΣΕΓΑ οι νεολαίοι, οι δε μεγαλύτερες ηλικίες, να γευτούν το καλό της άθλησης. Ραντεβού στην επόμενη πόλη. Ραντεβού και στην επόμενη πόλη και στις επόμενες πόλεις. Και πιστεύω ότι ο αριθμός φέτος μας προβληματίζει, όπως μας προβλημάτισε σήμερα εδώ στη Λάρισα, που ήταν ιδιαίτερα μεγάλος και δεν αναμέναμε τόσο μεγάλη συμμετοχή. Ο κόσμος έχει ανάγκη πρώτα να βρει μια διέξοδο από την καθημερινότητα στη σύγχρονη εποχή της Σιμπεντούπολης, αλλά και της κρίσης που περνάμε όλοι μας, και βρίσκει διέξοδο και στον αθλητισμό. Αυτό δημιουργεί ευθύνες και σε εμάς που είμαστε μέσα στον αθλητισμό χρόνια και προσφέρουμε αθλητικά, αλλά πιστεύω και στην πολιτεία που πρέπει να δει με άλλο μάτι τον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ο πρωταθλητισμός, είναι και ένας τρόπος ζωής. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που στηρίζουμε τέτοιες διοργανώσεις όπως το Run Greece. Έχει γίνει πλέον ένας θεσμός το Run Greece, ξεκινάει τώρα από τη Λάρισα και με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι οι Λαρισαίοι στηρίζουν αυτό το θεσμό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η WIND βρίσκεται εδώ και με ένα στόχο κοινωνικό. Για κάθε δρομέα που περνάει κάτω από την αψίδα της αγάπης δίνει 3 ευρώ στη μονάδα αυξημένης φροντίδας της παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου Λάρισας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλοι θέλουν να βοηθήσουν για αυτό το σκοπό. Στέλιο, από τα 400 το γύρισε στο πενταρί. Όχι, αλλά ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για μένα να αγωνιστώ στην πόλη μου. Ήταν η δεύτερη φορά μετά από 15 χρόνια, γιατί έτυχε να αγωνίζομαι με άλλο σύλλογο. Πολύ μεγάλη χαρά, ευτυχία να αγωνίζεις στην πόλη σου με τόσο κόσμο που έχει ξεχυθεί στους δρόμους. Ήταν μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Έχω μάθει να αγωνίζομαι, γύρισα τις 5 Ηπείρους να αγωνίζομαι για την Ελλάδα. Τώρα τρέχω εδώ για την πόλη μου, στην πόλη μου, για την πόλη μου. Ο κόσμος έχει ανταποκριθεί από πέρσι η πρώτη χρονιά και φέτος η δεύτερη σε αυτό το θεσμό. Ανταποκρίθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάναμε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Και δεν ήταν τυχαίο ότι μείναμε και από συμμετοχές. Κάναμε sold out στο πεντάρι. Πιστεύουμε του χρόνου να είμαστε έτοιμοι ακόμα για περισσότερο κόσμο. Ο κόσμος είναι όλος εδώ, πολύ ζεστός. Ο καιρός όχι τόσο καλός σύμμαχος. Παρ' όλα αυτά όμως, όλοι οι Λαρισαίοι είναι εδώ και πραγματικά δείχνουν ότι είμαστε κοντά στον αθλητισμό. Αθλητισμό, θέλω να το επισημάνω, όχι πρωτοαθλητισμό. Όλα τα παιδιά πρέπει να έρθουν στα γήπεδα, να γεμίζουμε τα γήπεδα. Από εκεί και μετά, ως φυσική συνέπεια, κάποια από αυτά θα γίνουν και πρωταθλητές.